So guys, λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα τρελό προσπράμα εδώ πέρα σε, ξέρετε, survival του Minecraft. Αλλά θα είναι κάτι σαν ένα επεισόδιο που θα λέγεται αν ο Steve ήταν στο Minecraft. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να κάνουμε μια έρευνα εδώ στο χωριό. Να ανακαλύψουμε τρελά πράγματα και έχουμε εδώ την ωραία μουσική του Minecraft. Και να σας εξηγήσω για κάτι που νομίζω είδατε χθες ότι υπήρχε ένα έτσι σαν ένα live stream και όλα αυτά. Οπότε ναι, ήταν κατά λάθος, ήταν γιατί προσπαθούσαν ακόμη να καταλάβω λίγο το recording, το software που είναι το OBS Studio και αυτά. Προσπάθησα λίγο το καταλάβω και νομίζω ότι πατήθηκε κατά λάθος στο ζωντανή μετάδοση. Οπότε ναι, δεν είχα πρόθεση να κάνω ζωντανή μετάδοση. Αν και μη ρωτάτε κιόλας ότι πότε θα κάνω, θα δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, άντε πάρε και εσύ εδώ πέρα σποράκια. Σποράκια. Τι πάω εδώ. Σπόρους ρε. Δεν πειράζει. Όπα, όχι, αυτό την πατάτα θέλω. Τέλος πάντων. Οπ, για να δούμε. Οπα. Πάμε καλά τώρα. Κάτσε. Εσύ είσαι ο νέος άνθρωπος της κακομοίρας εδώ πέρα. Πώς είσαι έτσι ρε άνθρωπε. Φοράς και κάτι, μια ζακέτα. Ναι, σένα λέω, ζακέτα είναι αυτή ρε άνθρωπε, άιντε. Εδώ που θα με κοιτάς, εδώ πέρα με κοιτάς εσύ. Το είδες ρε άνθρωπε της κακομοίρας, τι είναι αυτός εδώ πέρα. Τρελός ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Κάτσε, μαζεύω εδώ πέρα. Εσύ τι έχεις, τίποτα εσύ. Α, εσύ έχεις για Emerald. Φέρ το Emerald, ευχαριστώ. Επ, φέρ το πίσω το σανό, φέρ το. Ωραία. Πού είναι αυτός που είναι με το βέλος και όλα αυτά. Αυτός είναι τσεκούρι. Και θα πρέπει να του δώσει τσεκούρι και έμερα για να μου δώσει μαγικό σου τσεκούρι και όλα αυτά. Α, εσύ είσαι Σταύρος, ωραία, πάρε. Και φέρουμε 12 βέλη. Ωραία, μια χαρά είμαστε. Για να δούμε εδώ μήπως έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Να εξερευνήσω. Έχουμε. Όχι, δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Ωραία. Άρα για μήπως υπήρχε κανένα ζωάκι εδώ πέρα. Δεν θα σκοτώ στις κόρες. Ωπα, τι ήταν αυτό. Ωχο, το είδατε εσείς. Τι έπαθε έτσι με το χέρι. Τέλος πάντων. Άρα εδώ κοντά. Θέλω το κοτόπουλο σου τώρα. Δώσ' μου αυγά. Δώσ' μου. Πλησιάζω το Πάσχα και δεν έχω αυγά. Δώσ' μου αυγό. Στο γάμο σου πήρα λουλούδι. Τέλος πάντων, καλό είναι και το κοτόπουλο. Τέλος πάντων, αφού την πατάτα. Μέχρι να πάρω εργαλεία και όλα αυτά, αφού την πατάτα. Τέλος πάντων, πάμε συνεχίσουμε. Οχο, πρόβατο και έχει και μια σπηλιά εκεί πέρα που είδα, ε. Ενδιαφέρον. Για να εξερευνήσουμε εδώ την τρελή τη σπηλιά, να δούμε μήπως έχει κάτι έτσι, κανένα iron και όλα αυτά. Λογικά θα έχει iron. Ω, αυτό είναι μεγάλο κενό, ρε. Στα να πάνε. Ωραία. Δεν πειράζει, κάτσε να μαζεύω εδώ πέρα. Όπα, ακούω μια σακύρα. Ξέρετε τα συνηθισμένα που πρέπει να σπάσει τώρα εδώ πέρα την πέτρα έτσι ώστε να φτιάξει καλύτερα εργαλεία και όλα αυτά. Εχ, τέλος πάντων. Όποιοι θέλετε μπορείτε να το κάνετε skip κιόλας λίγα λεπτά πιο πέρα. Όπου τι τρελή φάση εδώ πέρα ρε. Το μισό είναι φωτεινό και μισό σκοτεινό ε. Άστε να πάνε. Έχει και μια κότα εκεί κάτω. Μάλιστα. Τώρα για να δούμε. Πέρασα απέναντι. Θα πάρω λίγο μπιλ. Θα πάρουμε το πιο rare είδος στο Minecraft. Το πιο rare block. Το πιο σπάνιο είναι. Το dirt. Να το θυμάστε το χώμα. Είναι το πιο σπάνιο block που υπάρχει στο Minecraft. Δεν το βρίσκεις πουθενά εύκολα. Τώρα το βρήκα εδώ στη σπηλιά γιατί είμαι τυχερός. Άσε το καλό σου. Κοίτα να δεις έπεσα. Κότα. Θέλω ζωή. Δώσ' μου το. Δώσ' μου ό,τι έχεις. Ευχαριστώ. Έσπασε το πόδι μου. Άρα έσπασε το πόδι μου τώρα. Πώς θα ανέβω εκεί πάνω. Ωραία άνθρωπο, εδώ πάμε καλά. Τώρα πώς θα ανέβω εκεί πάνω. Κοίτα να δεις, άστα να πάρω. Ωπα, τι άκουσα. Τι ήταν αυτό, creeper ήταν. Κάπου εδώ έχει ένα creeper, κάνε spawn ένα creeper. Ωι, τι ήταν αυτός ρε. Ε, τι είσαι, ρε Steve. Ωπα, μείνε πίσω. Έτσι και πράσινη μπλούζα, ωραία μπλούζα ρε. Α, θα σκάσει αυτός ρε, φύγε πίσω, μείνε πίσω. Έλα. Τι ήταν αυτός ρε, αυτός ήταν έσκασε αυτός ρε. Δεν πάμε καλά ρε. Ο Steve έσκασε ρε. Τι είναι αυτός ρε, τι είδους Steve είναι αυτός ρε. Ωπα, κάποιον βλέπω, Steve εσύ είσαι.
Steve! Steve, το ξέρω ότι είσαι εσύ. Τι κάνεις εκεί πάνω? Για μια στιγμή. Περίμενε, αυτά τα σπραμάτια. Όχι! Πάλι εσύ! Για ποιο λόγο με στοιχιώνεις? Τι θες από μένα, είσαι και δύο creeper μαζί σου, ε! Δεν το πιστεύω. Παράδειγμα αυτό τώρα. Τώρα σου πω εγώ, όχι να πάρεις τα καλούς με τα creeper σου, ε! Εφάνισες έτσι creeper να έχεις μαζί σου. Άρα σου πω εγώ, ρε, κάτσε να έρθω εκεί πέρα. Όπω γρήγορα, γρήγορα έρχονται τα creeper. Έλα, ανέβα εδώ πάνω. Κάπου πρέπει να βρω μια έξοδο, πρέπει να φύγω πρώτα γιατί τώρα νυχτώνει από ό,τι βλέπω. Νυχτώνει και χρειάζομαι τουλάχιστον ένα σπαθί. Γιατί όχι, ο Μπράιν κάθεται εκεί πέρα ακριβώς. Και εγώ χρειάζομαι ένα σπαθί έτσι ώστε να το επιτεθεί κιόλας. Με το πίκας δεν μπορώ να το κάνω και πολλά. Χρειάζομαι και ξύλο κιόλας γιατί δεν έχω ξύλο. Τι έγινε, τα creeper πού πήγανε? Α, εκεί είναι τα creeper. Α, είπα κι εγώ. Νομίζω εξαφανίστηκαν. Έτσι διαμαγίαζε τα creeper. Τι τρελό πράγμα ήταν αυτό, τέλος πάντων. Ωρε φίλε. Αυτό ακόμη εκεί κάθεται. Α, εκεί είναι ακόμη. Κάτι και κοιτάει εκεί τον τοίχο, κάτι το αρέσει και να βλέπει. Το αρέσει ο τοίχος μάλλον πολύ. Τέλος πάντων. Τώρα άντε να βρω έναν τρόπο να ανέβω πάνω. Είμαι και ο survivor κιόλας. Οπότε δεν πειράζει. Θα βρω έναν τρόπο, θα πάω έτσι από εδώ, θα βάζω μπλοκ και θα ανεβαίνω πάνω πάνω. Έτσι από εδώ τώρα. Και θα αρχίσω να ανεβαίνω, θα πάρει κάποια ώρα τώρα μέχρι να ανέβω. Να το creeper εκεί κάτω με περιμένει. Καλύτερα μην πάω κάτω γιατί θα ανατιναχτεί για να πεθάνω μετά. Και άντε μετά να πέφτω κάτω και να παίρνω τα πράγματα. Πολύ τρελό, απλά πολύ τρελό. Τι να σας πω. Όπα, τι έγινε. Iron, μια χαρά. Αλλά στο καλό σου δεν έχω κιόλα πέτρινα ξύνα. Α, περίμενε, έχω ρε. Στο καλό σου. Ξέχασα ότι είχα πέτρινα ξύνα. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω τρεις ξύνες κιόλα, οπότε θέλω να τις χαλώσω αυτές πρώτα. Καλύτερα. Γιατί να χαλώ λίγο την καλή αξίνα παρά να, έχω, να χαλάσω εδώ πέρα τις τρεις ξύλινες. Τέλος πάντων. Ωραία, για πάμε τώρα να βρούμε το μεγάλο σπίτι που έχουν οι άνθρωποι της κακομοίρας. Άμα έχουν μεγάλο σπίτι, θα πάρω και λίγο μαλλί. Θέλω λίγο μαλλί. Γιατί χωρίς μαλλί δεν μπορώ να θέσω κρεβάτι για να κοιμηθώ κιόλας. Να και το πρόβατο εδώ πέρα. Επ, σε πιάσα, έλα εδώ. Έλα εδώ που πας. Έπεσες από το ύψος, ε. Μια χαρά πέθανες. Τρελό πράγμα. Πέθανε το ύψος, ε. Εντάξει. Κομπλέ. Πολύ κομπλέ. Τρελά πράγματα γίνονται κάθε μέρα. Τρελοί άνθρωποι. Ω, έχει και mines αυτή εκεί πέρα. Όπα, ένα ζόμπι εδώ πέρα. Και ένα πρόβατο εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Πολύ τρέλα έχει εδώ, ρε. Ποιος πουλάει τρέλα τώρα? Στο καλό του. Πού πήγε το ζόμπι? Πού είναι το ζόμπι, ρε? Το πρόβατο εδώ, θέλω να το ρίξω πάρα πολύ, να το ρίξω κάτω το πρόβατο. Νομίζω, είχα κάνει μια τελευταία φορά, είχα κάνει ένα glitch. Πήγα να ρίξω το πρόβατο κάτω και είχε ανέβει πάνω για κάποιο λόγο. Λέτε, ατύχει το... Όχι, δεν έτυχε. Τέλος πάντων. Άξιζε η προσπάθεια γιατί είχα κάνει ένα κόλπο. Δεν ξέρω, glitch νομίζω ήταν. Έριξα κάτω το πρόβατο και αυτό ξανά ήρθε πάλι πάνω. Ωπα, ζόμπι, φύγε, αυτό να το ρίξω. Να το ρίξω και bye. Ακόμη ζωντανό είσαι, πώς γίνεται αυτό? Στο καλό ρε με αυτό το ζούμπι. Α, δεν μπορώ να τρέξω πλέον. Όχι, σκέλετος εκεί πέρα. Α, και φορά και πάνω πλοία. Πάμε από εδώ καλύτερα. Νομίζω μια χαρά είμαστε. Πάμε να το μεγάλο σπίτι εκεί είναι. Όχι, κι άλλο σκέλετος έχει μαγειμένο τόξο. Ναι, τόξο. Μαγειμένο τόξο έχει. Στο καλό του τώρα. Πρέπει να βρω φαγητό. Φέρνουμε εδώ σιτάρι. Άλλο ένα θέλω. Καρότα τουλάχιστον κάτι να έχω να τρέχω κιόλα και όλα αυτά. Έτσι ώστε να καταφέρω να τρέχω κιόλα. Αυτό χρειάζομαι. Καρότα. Έλα πάμε. Ωρε φίλε, τι φάση ρε. Γεια Steve, πώς πάει? Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα. Όπω οι σκελετοί παραμονεύουν έξω. Τέλος πάντων. Έχουμε εδώ ό,τι χρειαζόμαστε. Ωραία. Να πάμε και στο καρότα. Νομίζω θα μου περισσέψει ένα καρότα το λογικά. Ναι, ορίστε. Μια χαρά είμαστε. Ωρε φίλε, τρελό πράγμα. Να φτιάξω και ένα crafting table. Γιατί το χρειάζομαι τώρα. Οπ, έλα πίσω. Ωραία. Διαφέρω τώρα εδώ να φτιάξω και κρεβάτι. Να δω άμα μπορέσω να κοιμηθώ τώρα. Δεν ξέρω άμα φύγαν οι σκελετοί κοκαλιάριδες αυτοί. Όχι, δεν μπορώ γιατί οι κοκαλιάριδες είναι ακόμη έξω. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να φτιάξω τώρα ένα πέτρινο σπαθί να φτιάξω. Έτσι ώστε να πάω να τους πλακώσω. Όχι, αυτό το χρειάζομαι για να φάω κιόλας. Τέλος πάντων, τι πήρε για αυτή η βόμβα που πήρα? Το Steve Bob, ε.
Τρελό πράγμα. Ωραία. Νομίζω είμαι έτοιμος τώρα να πάω έξω. Ωραία. Στίβ, να προσέχεις τα πράγματά μου, εντάξει. Αν δεν γυρίσω, κατάλαβες. Είναι κανείς έξω. Όχι, ε. Εντάξει, γιατί τον είδα και κοίταγε έτσι έξω. Τέλος πάντων. Για να δούμε πού είστε τα τέρατα. Εσύ είσαι αυτό το τέρας που δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Του να σου πω, γόρε. Δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Κάι, κοκαλιάρι, φύγε από εδώ. Φύγε. Φύγε. Πώς τον πέτυχα έτσι, ρε. Τι φάση. Κάξε, ε. Για να δω, έλα εδώ και σε, άιντε. Οπα, είδα μια σακύρα εκεί πέρα. Σακύρα, έλα εδώ, έλα εδώ. Μην με το τι θα σου πω, γόρε. Οπα, κρύπερ, έλα εδώ, κρύπερ κι εσύ. Θα σου πω και σένα. Οπα, μη σκάσει μπροστά μου πάλι καλά, τη γλίτωσα. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Οπ. Βλέπω ένα ζόμπι εδώ πέρα, είσαι παγιδευμένος, ε! Είσαι παγιδευμένος στο πηγάδι, τι κρίμα! Τώρα στα να πάνε για σένα. Άντε, πάνε. Οπ, αυγό, ωραία, θα πέσω ένα κέικ. Αρκεί να βρω ζαχαροκάλαμα. Στίβ, φύγε από το κρεβάτι μου. Υπάρχουν ακόμη τέρατα, άκουσα μια σακύρα, κάπου εδώ γύρω θα είναι. Σακύρα, φύγε από το σπίτι μου, άσε με να κοιμηθώ. Πού είσαι? Μην αυτή, ρε. Α, να είσαι εδώ, είσαι, άιντε στον καλό σου, σε ψάχνα. Άιντε. Ωραία, πάμε εδώ. Άντε, τώρα μπορώ να κοιμηθώ. Άντε. Στίβ, σε βλέπω. Σε βλέπω τι κάνεις. Μην τολμήσεις και μου πάρεις τα πράγματα, κανούς. Κατάλαβες? Έτσι, μπράβο. Άντε. Σαν τρελός περπατές. Αφού είσαι ήδη και τρελός, οπότε φυσικό είναι και αν περπατάς σαν τρελός. Τέλος πάντων, να φτιάξουμε και ένα φούρνο. Του χρειάζομαι το φούρνο. Να μην χρειάζομαι ένα φούρνο. Κοίτα ρε, έριξα πάλι τα κόμπλιστον. Στίβ, φύγε από το, το σεντούκι μου. Τι κάνεις εκεί πάνω? Στο καλό του, τι κάνει αυτός ρε, τρελός είναι ρε. Τέλος πάντων, αυτό μόνο οι άνθρωποι της κακομοίρας θα το φτιάχνανε έτσι στο σπίτι τους. Ρε φίλε, αυτοί οι τρελοί άνθρωποι της κακομοίρας. Πάμε καλά, τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε εκεί πέρα. Τώρα που έχω και πέτρινο σπαθί, πάμε να κυνηγήσουμε το Herobrine. Ωπα, φύγε. Παραλίγο. Αλλά τώρα χρειάζομαι και ορίστε μας νήμα. Χρειάζομαι να ιστώ λίγο. Για να μπορούσα να φτιάξω τόξο ή κάνε ένα. Κάνε αφήσει ροντ. Καλά με ψάρεματος δηλαδή. Τέλος πάντων. Ωραία, εδώ είμαστε τώρα που έπεσα. Τώρα αυτό να το φτιάξω λίγο. Μη πέσεις πάλι. Ωραία. Ο Herobrine είναι εκεί νομίζω, ε. Είναι εκεί. Όχι. Εξαφανίστηκε. Πού πήγε ο Herobrine? Εσείς λέτε να ήταν οφθαλμαπάτη. Λέτε να ήταν καμία οφθαλμαπάτη και αυτά έτσι που γίνονται το Minecraft. Μήπως δεν το είδα καλά κι αυτά. Εκεί δεν ήταν κανονικά, εκεί ήταν με τα άσπρα του τα μάτια, εκεί και κοίταγε την πέτρα. Οτιδήποτε κοίταγε τον τοίχο. Πού να πήγε άραγε, πού εξαφανίστηκε? Τι φάση ρε άνθρωπε, α, δεν πάμε καλά τώρα. Θα με βγάλει τρελό αυτός ο τρελός. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, συνεχίσουμε. Καλά είμαστε. Στίβ, άνθρωπος της κακομοίρας, είδες του Herobrine κάπου εδώ πέρα? Και δεν νομίζω να είδε αυτός. Θα έχει χαζέψει σίγουρα. Τέλος πάντων, το γουρούνι τι κάνει εκεί πάνω? Έλα, θα σε βοηθήσω λίγο, έλα. Σε βοηθάω. Ωχ, πώς πετάχτηκε έτσι η μπριζόλα του, ρε. Τέλος πάντων. Ωραία, πήρα achievement για το ξύλο. Εντάξει, μια χαρά. Χρειάζομαι κι άλλο ξύλο έτσι ώστε να μπορέσω να πάρω ξυλοκάρβουνο να έχω και αυτά. Γιατί στη σπηλιά δεν νομίζω να έχει κανένα κάρβουνο. Οπότε ναι, χρειάζομαι τώρα ξύλοκάρβουνο. Τέλος πάντων. Άντε πάμε εδώ στο σπίτι. Τι έγινε, τι έχει εδώ πέρα? Όχι, εντάξει, τίποτα. Στο καλό τους. Ωραία, πάμε. Στίβ, τι κάνεις εκεί πάνω? Κατέβα, κατέβα το crafty table μου. Άντε κάθεις εκεί πάνω και μας τρελαίνεις όλους. Τι να κάνει αυτός εδώ, τι φάση με αυτό να. Άντε πάρε αυτό. Πάρε και αυτό εκεί, ωραία. Όπα, Στίβ, Στίβ, τι κάνεις εκεί? Όπα, Στίβ, άνθρωπος κακομένας, βοήθα τον. Στίβ έμεινε παγιδεμένος, είναι, βυθίζεται, βουλιάζει. Βουλιάζει, Στίβ, Στίβ. Έλα, γρήγορα, σήκω. Έλα, προσπάθησε, έλα, μπορείς. Μπορείς κάτω. Ωραία, μπράβο, τα κατάφερες. Τα κατάφερες, είσαι εντάξει. Μπράβο. Μπράβο, τον σώσαμε. Τον σώσαμε τον Στίβ, πήγε να πνιγεί. Τον είδατε, ήταν, είχε βουλιάξει κάτω στο έδαφος, είχε βουλιάξει και ήταν έτοιμος να πνιγεί. Τέλος πάντων. Αρωτιέμαι, θα είναι εντάξει αυτός τώρα? Κάτσε να το δω τώρα. Ωραία λοιπόν. Πήρε λίγη ώρα, έτσι έκανα ένα skip εδώ μέχρι να περάσει το φαγητό και όλα αυτά. Να πάμε. Για να μην παίρνει και πολλή ώρα και όλα με το ψήσιμο. Όπα! Γεια σου Στίβ, τι κάνεις? Κάτσε, κάτσε, για περίμενε. Αν είσαι ο Στίβ,
Με διαμαντένια πονοπλέκη και σπαθί. Τότε αυτό εδώ τρελό, ποιο είναι? Εσύ ποιο είσαι τότε, αν είσαι εσύ ο Στίβ? Κάτσε, είσαι εσύ ο Στίβ, ή όλο είναι? Νομίζω είναι ο άλλο. Όχι, ή αυτό. Γιατί και αυτό Στίβ είναι, ρε άνθρωπο τη κακομοίρα. Γιατί είστε όλοι Στίβ, ρε? Τι πάθατε? Αυτό. Γεια, είσαι εχθρικό. Εχθρικό Στίβ, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ψεύτικο Στίβ, κοίτα πώ κάνει, τσαντίζεται, ρε. Το μάγιο εσύ πώ πάει, ρε. Τσαντίζεσαι, ρε. Νεύρα, Στίβ! Νομίζω ότι θα με νικήσει. Τώρα σου πω εγώ, ρε. Με πέτρο σπαθί θα σε νικήσω. Τι νόημα έχει και που φορά διαμαντένια πανοπλία με σκότωση. Δεν πειράζει. Άνθρωπο κακομοίρα, τι κάνει εδώ πέρα? Πάμε γρήγορα. Για να δω τι μου κάνει. Κάτσε να πάρω λίγο τα πράγματά μου που θέλω. Θα του έριχνα τη βόμβα, αλλά δεν θέλω να καταστραφεί εδώ το χωριό κιόλα. Για να δω, ρε Στίβ. Νομίζω ότι θα με σκοτώσει έτσι τόσο εύκολα εμένα, ρε. Κάτσε να δει, για να δω. Έλα. Έλα να δούμε αν μπορεί. Ω, στο καλό, όχι, ρε. Πέθανε από χτύπημα ύψους, ρε. Τι να κάνουμε, πέταξε ψηλά αυτός. Αυτός είναι σαν Iron Golem είναι, ρε. Ωραία, φίλε, τρελό πράγμα είναι αυτό, ρε. Πού είναι η βόμβα μου, ρε? Μου έκλεψε την βόμβα, τώρα σου πω, ρε. Φύγε από εδώ. Όχι, να πάρει. Κακή ιδέα, κακή ιδέα. Τώρα κάτσε να δεις. Όχι, στο καλό σου, Στίβ. Όπα, εδώ είναι. Κάτσε να πάρω τα πράγματά μου πρώτα, Στίβ. Τώρα σου πω, ρε. Έχασα και τη βόμβα κιόλα. Τη Στίβ βόμβα. Τη βόμβα του Στίβ έχασα. Ο Στίβ θα τσεδιστεί μαζί σου. Επειδή εσύ φταίς που την έχασα. Κοίτα να δεις, ρε. Τι είναι αυτός, ρε? Πάμε καλά, ρε. Αυτός κάποιες φορές σε πετυχαίνει, κάποιες φορές δεν μπορεί να σε πετύχει έτσι. Τόλμα σε μένα με σκοτώνεις. Τώρα σου πω, ας στριμώξεις σε μια γωνία. Τώρα σου πω, ας πλακώσεις. Α, εδώ σε στρίμωξα. Εδώ σε έχω καλά τώρα. Πού θα μου ξεφύγεις, ρε? Τώρα εδώ θα τις φας έτσι να μάθεις τώρα. Έτσι να δεις, ρε. Καλά να πάθεις, ρε. Έτσι μου κολλάς μαγκές σε μένα, κολλάς σε μένα μαγκές, φοράς για παιδιά μαντάνια πανοπλία. Άντε τώρα σκοτώσα, θα τα πάρω αυτά. Θα πάρω και την πανοπλία σου και το σπαθί σου. Έτσι τζάμπα διαμαντένιο σπαθί. Άντε πόση ώρα έχεις μέχρι να πεθάνεις, ρε? Ρεύεσαι κιόλας. Δεν είσαι τον κλασικό ήχο που κάνει ουφ και όλα αυτά. Πήρα ένα διαμάντι τουλάχιστον. Κάτι είναι γι' αυτό, Στίβ. Πήρα ένα διαμάντι από τον εχθρικό Στίβ. Πάω να ψήσω για την πατάτα κιόλας. Μια χαρά τα πράγματα, μια χαρά, απλά πολύ καλά. Χρειαστώ κι άλλο όμως πέτρινο σπαθί. Άιντε. Κάνει και 5 attack damage κιόλας. Τέλος πάντων, για να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Ίσως θα τελειώσω κάπου εδώ το recording. Μάλλον εδώ, ναι. Εγώ ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, μην ξεχάσετε να ρίξετε like και subscribe και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο του Minecraft εδώ πέρα με τρελές περιπέτειες και καινούργια χώρο μαψί σου σαν μαυρό. Ίσως συνεχίσω και το Twilight Forest κιόλας. Και εδώ πέρα έχουμε και το Abandoned Mineshaft, ίσως κάνω ένα άλλο επεισόδιο που θα είμαστε εδώ να εξερευνούμε το Abandoned Mineshaft. Κρίμα που ο Steve δεν μπορεί να έρθει μαζί μας. Να, εδώ πέρα είναι κάπου εδώ, ναι, να το εδώ. Okay. Ίσως στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο όπως είπα. Okay, και bye!